Καλησπέρα, coach. Είμαστε εδώ στο Soccer Live. Θα ήθελα δύο λόγια για το σημερινό τον αγώνα. Ναι. Σήμερα παρουσιαστήκαμε με δύο πρόσωπα. Το πρώτο εμίχρονο ήμασταν διστακτικοί, ασύνδετοι. Βέβαια παίζει ρόλο το ότι προπονήθηκε η ομάδα μαζί μου μόνο την Παρασκευή. Αλλά επέλεξα να κάτσω στον πάγκο, γιατί πιστεύω ότι έτσι αυτό είναι το σωστό. Και δεχθήκαμε δύο γκολ. Είχαμε λήψεις στα center back, δεχτήκαμε δύο γκολ από δύο φάσεις που δεν θα έπρεπε και έτσι αναγκαστήκαμε να κυνηγήσουμε το σκορ από πολύ νωρίς. Στο δεύτερο ημίχρονο μεταμορφωθήκαμε πάρα πολύ, δεν κινδυνεύσαμε σχεδόν καθόλου. Δημιουργήσαμε επιλογές φάσεις, αλλά η τελική μας η επιλογή πάντα κάτι είχε. Λίγο την υπερβολή, λίγο την αστοχία και δεν μπορέσαμε να κάνουμε ένα, γιατί αν είχαμε κάνει ένα γκολ πιο γρήγορα θα μπαίναμε στο παιχνίδι οπωσδήποτε. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι το πρόβλημα της ομάδας είναι χρονικό, διορθώνεται. Θα δουλέψουμε τώρα για το παιχνίδι με τους Τράχωνες και με στις γιορτές και νομίζω ότι είναι χρονικό. Θα βελτιωθούμε σίγουρα, δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Και αυτό που με στεναχώρησε ήταν η αποβολή του Κλονάρη, γιατί μας στερεί τώρα μια πολύ, πολύ ποιοτική και πολύ καλή επιλογή. Εντάξει, από αύριο θα πούμε για δουλειά για το παιχνίδι με τους Τράχωνες. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια για το δεύτερο ημίχρονο στα παιδιά, γιατί πραγματικά θα πιστέψαν στον εαυτό τους. Βγάλαμε ακριβώς ό,τι είπαμε στο ημίχρονο, αλλά έλειψε λυπηρή προσπάθεια. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο αυτά πληρώνονται. Υπομονή και δουλειά. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βήμα. Να είστε καλά.